Τώρα στην Ντέμι Νικολάου, μένουμε στον τομέα τη υγεία. Υπάρχει μια πολύ σημαντική εξέλιξη από σήμερα σε σχέση με το Γεσί. Ντέμι Νικολάου, καλημέρα. Καλημέρα, Νικήτα. Σε νέα εποχή εισέρχεται από σήμερα το Γενικό Σύστημα Υγεία, αφού εντάσσονται σε αυτέ και άλλε υπηρεσίε. Συγκεκριμένα από σήμερα θα ενταχθούν οι φυσιοθεραπευτέ, οι εργοθεραπευτέ, οι λογοπαθολόγοι, οι κλινικοί ψυχολόγοι, οι κλινικοί διαιτολόγοι, οι νοσηλευτέ ψυχική υγεία και οι γενική νοσηλευτική. Ενώ από σήμερα θα προσφέρονται και υπηρεσίε προληπτική οδοντιατρική. Οι δικαιούχοι, εφόσον εξασφαλίσουν παραπεπτικό, επιλέγουν τον ειδικό γιατρό επιθυμούν από τον κατάλογο αυτών που συμμετέχουν στο ΓΕΣΥ και προβαίνουν στη διευθέτηση ραντεβού. Το μέγιστο, για το μέγιστο αριθμό επισκέψεων θα ενημερώνει τους δικαιούχους ο γιατρός ο οποίος θα παραπέμπει στην αντίστοιχη υπηρεσία. Άρα, Ντέμπι, τώρα τι πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι για αυτέ τι νέε Ειδικότητες και τι νέε υπηρεσίε που προσφέρει το ΓΕΣΥ. Να τα δούμε έτσι λίγο πώ θα λειτουργούν οι κάθε υπηρεσία, οι υπηρεσίε φυσιοθεραπεία. Ε, συγκεκριμένα η πρόσβαση θα γίνεται κατόπιν τη παραπομπή από τι ιατρικέ ειδικότητε που επιλέγηκαν. Ο δικαιούχο θα καταβάλει συμπληρωμή 10 ευρώ για κάθε συνεδρία με φυσιοθεραπευτή. Τώρα οι δικαιούχοι για εξονοσοκομιακέ υπηρεσίε νοσηλευτική ψυχική υγεία θα καταβάλουν συμπληρωμή 6 ευρώ για κάθε συνεδρία με νοσηλευτική. Ψυχική υγεία. Επιπρόσθετα, οι υπηρεσίε νοσηλευτική ψυχική υγεία περιλαμβάνουν υπηρεσίε όπω υποστήριξη, θεραπεία σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο αλλά και υπηρεσίε κατοίκων. Να πούμε ότι οι ειδικοί γιατροί που μπορούν να παραπέμπουν σε υπηρεσίε νοσηλευτική ψυχική υγεία είναι η εξειδίκευση στην παιδονευρολογία, στην νευρολογία παιδιατρική, παιδοψυχιατρική και ψυχιατρική. Να σημειώσουμε ότι οι προσωπικοί γιατροί δεν μπορούν να παραπέμπουν σε υπηρεσίε. Που αφορούν την νοσηλευτική ψυχική υγεία. Να δούμε τώρα τι γίνεται με τι υπηρεσίε κλινική ψυχολογία, οι οποίε περιλαμβάνουν υπηρεσίε εξειδικευμένη αξιολόγηση, ψυχολογικέ παρεμβάσει, διάγνωση και θεραπείε σε ατομικό αλλά και ομαδικό επίπεδο. Η πρόσβαση στι υπηρεσίε θα γίνεται κατόπιν παραπομπή από τι ιατρικέ ιδιότητε, όπω παραδείγματο χάρη από τον προσωπικό γιατρό για ενήλικε ή και για παιδιά. Οι δικαιούχοι θα καταβάλουν το ποσό των 10 ευρώ για κάθε συνεδρία με κλινικό ψυχολογικό λόγο. Είναι σημαντικό να μα πει και το τι περιλαμβάνουν οι υπηρεσίε κατοίκων κοινοτική νοσηλευτική, δέβη. Η πρόσβαση σε κατοίκων υπηρεσίε γενική νοσηλευτική θα γίνεται κατόπιν παραπομπή από προσωπικό ιατρό και παρέχεται σε δικαιούχου που έχουν καταχωρηθεί από του προσωπικού του ιατρού ω κατακεκλισμένοι δικαιούχοι και θα καταβάλλεται το ποσό το 6 ευρώ. Τώρα, κατακεκλισμένο δικαιούχο είναι αυτό που λόγω διαπιστωμένων σοβαρών προβλημάτων υγεία επιβάλλεται όπω η υπηρεσία. Φροντίδα Υγεία του Παρέχονται Κατοίκων. Στο ΓΕΣΥ εντάσσεται και η εργοθεραπεία. Οι υπηρεσίε αυτέ περιλαμβάνουν υπηρεσίε αξιολόγηση θεραπεία σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο και υπηρεσίε και πάλι κατοίκων. Ο δικαιούχο θα καταβάλει το ποσό των 10 ευρώ για κάθε συνεδρία. Σημειώνεται ότι οι προσωπικοί γιατροί δεν παραπέμπουν σε υπηρεσίε εργοθεραπεία. Μάλιστα, τώρα, ποιε είναι οι πληροφορίε για του δικαιούχου εξονοσοκομιακών υπηρεσιών κλινική διαιτολογία και λογοθεραπεία. Οι υπηρεσίε που καλύπτονται αφορούν εξονοσοκομιακέ υπηρεσίε κλινική διαιτολογία, οι οποίε περιλαμβάνουν υπηρεσίε διατροφική αξιολόγηση, διάγνωση, παρέμβαση και στόχων. Όταν λέτε ότι... στόχο, δηλαδή, δηλαδή αν έχω κάποια επιπλέον, θα μπορώ να πάω και να συμβουλευθώ την διετολόγο. Για να χάσω τα κιλά μου. Εντάξια. Συμπεριλαμβάνονται αυτέ, φαντάζομαι, οι υπηρεσίε. Ναι, ναι, αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι τώρα δεν μιλάμε για 2-3 κιλά. Μιλάμε για περισσότερο κάτι που μπορεί να προκαλέσει προβλήματα υγεία. Για υπέρβαρου ε, ή κάτι άλλο. Ναι, Άκριο. που δημιουργεί θέματα υγεία, μάλιστα, ναι. Να σημειώσουμε ναι. ότι οι προσωπικοί γιατροί δεν μπορούν να παραπέμπουν σε υπηρεσίε κλινική ε, διαιτολογία, αλλά η παραπομπή του θα γίνεται από αιματολόγου, αλλεργιολόγου κλπ. Βλέπουμε ότι υπάρχει, ε, υπάρχουν ειδικέ κατηγορίε οι οποίε θα παραπέμπουν. Για την διτεολογία, ενώ θα δίδεται το ποσό των 10 ευρώ. Στι υπηρεσίε τη λογοθεραπεία τώρα θα περιλαμβάνονται υπηρεσίε αξιολόγηση και θεραπεία σε ατομικό επίπεδο, ενώ ο δικαιούχο θα καταβάλει την συμπληρωμή των 10 ευρώ. Από σήμερα να πούμε ότι εντάσσονται και οι οδοντίατροι με του δικαιούχου να δικαιούνται έναν δωρεάν καθαρισμό. Από σήμερα το ΓΕΣΥ εμπλουτίζεται και αναβαθμίζεται, αναφέρει σε γραπτή του δήλωση ο Υπουργό Υγεία Κωνσταντίνο Ιωάννου, με αφορμή την ένταξη και άλλων υπηρεσιών το σύστημα υγεία. Ο Υπουργό με κρατή του δήλωση δίνει και στοιχεία για την μέχρι τώρα πορεία του ΙΕΣΥ. Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του Οργανισμού Ασφάλιση Υγεία, βλέπουμε ότι οι δικαιούχοι που εγγράφησαν στο ΙΕΣΥ και σε προσωπικό ιατρό ανέρχονται σε 845.000. Πέραν των 700.000 ατόμων επισκέφθηκαν τον προσωπικό του ιατρό, ενώ 550.186 δικαιούχοι επισκέφθηκαν ειδικού ιατρού. Για διαγνωστικέ εξετάσει επισκέφθηκαν ειδικό Ιατρό, 307.686 δικαιούχοι. Επίσης, πέραν των 587.000 δικαιούχων πήραν φάρμακα μέσω του ΓΕΣΥ, ενώ πέραν το, του μισού εκατομμυρίου έκαναν εργαστηριακές εξετάσεις. Τέλος, οι δικαιούχοι που υποβλήθηκαν σε χειρουργικές επεμβάσεις πλησιάζουν τις 30.000. Λοιπόν, σημαντική μέρα. Θα τα δούμε για αναλυτικά αργότερα. Θα μιλήσουμε με όλους τους εμπλεκόμενους. Ευχαριστούμε την Ντέ Μικολάου.